Κάναμε μια προσπάθεια μεγάλη σε όλο το δεύτερο γύρο. Βασικά ήταν δεύτερη αγωνιστή του δεύτερου γύρου. Μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συνοδεύτηκε και από το θέλω των παιχτών να αλλάξουν κάποια πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δουλέψαμε πάρα πολύ, βάλαμε πράγματα κάτω περισσότερο τακτικά να προσπαθήσουμε να βγάλουμε άλλα πράγματα σχέση με αυτά που υπήρχαν όταν δεν ήμουν εγώ με τον Γιώργο τον Νικιάν. Σήμερα το παιχνίδι θεωρώ ότι το είχα διαβάσει σωστά, είχαμε δουλέψει τακτικά. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε αρκετά καλά. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, κάναμε 4-5 καλές ευκαιρίες να προηγηθούμε στο σκορ. Δεν απειληθήκαμε στην ουσία, μια φάση μας κάναν τα παιδιά. Μια πολύ καλή ομάδα, δομημένη φαίνεται, δηλαδή τα παιδιά είναι εξαιρετική ομάδα και με πολύ καλό προπονητή. Χτύπησαν τον παιχνίδι στα ίσα και μπράβο τους. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου φάγαμε ένα γκολ. Κόουτς, τελικά κακά τα ψέματα, αυτό το γκολ επηρέασε πολύ την ομάδα. Επηρέασε ψυχολογικά. Τα παιδιά και στο σημείο που μπήκε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Επηρεαστήκαν πάρα πολύ. Τώρα ανοιχτήκαμε κι εμείς πολύ, άνοιξα την ομάδα γιατί τι να φάω 2-3, γιατί πρέπει να ισοφαρίσω δηλαδή για να γυρίσω. Αφού στο πρώτο τέταρτο 20 λεπτό που μπήκαμε πάρα πολύ πιεστικά, δεν καταφέραμε στο πρώτο 20 λεπτό να ισοφαρίσουμε, να βάλουμε ένα γκολ, να μπούμε στο παιχνίδι ξανά. Σε μια κόντρα φάγαμε τον γκολ. Για μένα τελείωσε η χρονιά. Όταν λέω για μένα τελείωσε η χρονιά, εννοώ ότι για την ομάδα τελείωσε η χρονιά. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ελπίδες. Πάμε σε ένα διαφορετικό παιχνίδι με τη Λάβρα τελευταία αγωνιστική, να τελειώσουμε τη σεζόν. Κρίμα. Αλλά να πω και την αλήθεια, ίσως και να μην αξίζαμε το σώθημα. Τι εννοώ. Αν υπήρχαν ομάδες καλύτερες από εμάς ή πιο. Γιατί να μην αξίζουν οι άλλες ομάδες, έτσι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι υπήρχε καλύτερη ομάδα από εμάς. Απλά θεωρώ ότι δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτό το comeback που λένε. Δηλαδή το comeback άργησε πάρα πολύ. Γιατί δεν ξέρω πού οφείλεται. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά πού οφείλεται. Αλλά θα μπορούσε η ομάδα να ήταν πολύ πιο ψηλά από τον πρώτο γύρο. Δεν φταίνε πάντα οι προπονητές. Δεν φταίνει δηλαδή ο προηγούμενος προπονητής ο παραπροηγούμενος προπονητής. Τέλος πάντων, συγκυρίες, πράγματα. Η αλήθεια είναι κάνατε μεγάλη προσπάθεια, coach. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Σε 12 αγώνες είχαμε, σε 13 αγώνες του σημερινού έχουμε τέταρτη ήττα σήμερα. 4 ήττες, 5 νίκες, 3 ισοπαλίες. Κάτι είναι γι' αυτό. Αλλά τι να το κάνεις, δεν φτάνει. Και έτσι τώρα έφτασε ένα σημείο να πέφτει η ομάδα. Δεν μου αρέσει γιατί δεν έχω ξαναπέσει με ομάδα. Κατηγορία δεν έχω ξαναπέσει. Δεν μου είχε ξανατύχει να παίζω κατηγορία και είναι πολύ άσχημο το συνέστημα. Η ζωή συνεχίζεται. Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, κανείς δεν ξέρει. Προχωράμε. Έτσι, η ζωή συνεχίζεται. Συγχαρητήρια στα Βεγλίσια. Καλή ομάδα και πολύ. Και καλούς προπονητές. Η ζωή συνεχίζεται, coach. Το ποδόσφαιρο συνεχίζεται. Είσαι ένας καλός προπονητής. Έχεις δείξει τις γνώσεις σου. Εντάξει, δεν μπορεί, λογικό είναι, δεν μπορεί πάντα μια ομάδα και ένας προπονητής να πετυχαίνει τους στόχους του. Πάντως, εσύ, σαν προπονητής, πήρες μια ομάδα με 6-7 βαθμούς και την πήγες 24. Μόνο λίγο δεν είναι. Ίσως έλειπε ίσως αυτό το κάτι νωρίτερα. Όλοι λέγαμε τον πρώτο γύρο κακά τα ψέματα, τα Χριστούγεννα η Αρμενική ήταν σίγουρα πεσμένη και συζητάμε μέχρι και την πρώτη τελευταία αγωνιστική, ίσως και την τελευταία ότι μήπως τελικά σωθεί. Και μόνο αυτό είναι ένας άθλος. Δεν θέλω να ρίξω κι εγώ ευθύνες ούτε πριν ούτε οτιδήποτε, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή κακά τα ψέματα και εμένα αυτή είναι η δουλειά μου να καταγράφω την πραγματικότητα. Όλη η αλήθεια, όλη η πραγματικότητα είναι αυτή. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους και υγεία πάνω απ' όλα.